Θα αλλάξουμε το κλίμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε να δούμε ποια είναι η κατάσταση με την κακοκαιρία στη Δυτική Μακεδονία. Βροχοπτώσεις το Σάββατο, χιόνια την Κυριακή και αργά τα ξημερώματα της Κυριακής. Έχουμε στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΓΑΣ τον κύριο Θωμά Μάνο, τον Αντιπεριφερειάρχη, κυρίες και κύριοι, πολιτικής προστασίας, επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής, περιβάλλοντος και υποδομών, για να δούμε φυσικά την εικόνα της Δυτικής Μακεδονίας. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας κύριε Βαγκαστάς, σένα και στους τηλεθεατές σας. Είδαμε πάντως ότι με την πρώτη κακοκαιρία στην Δυτική Μακεδονία το Σάββατο με αρκετές βροχοπτώσεις σε όλη τη Δυτική Μακεδονία αλλά και τα χιόνια που είχαμε χθες Κυριακή και σήμερα ξημερώματα Δευτέρας, ο κρατικός μηχανισμός και ειδικά ο μηχανισμός της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ήταν επιποδός. Ποια είναι η εικόνα που έχουμε στη Δυτική Μακεδονία και πού δημιουργήθηκαν προβλήματα όπου χρειάστηκαν άμεσες δικές σας παρεμβάσεις? Πράγματι κύριε Βαγκρατσά, που τα ξημερώματα Παρασκευή προς Σάββατο είχαν αρχίσει τα έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιφέρειά μας. Αρχικά με μεγάλα ύψη βροχής, είναι αξιοσημείωτο να τα αναφέρουμε ότι είχαμε ρεκόρ 15 ετίας σε ύψος βροχής μέσα σε ένα 24ωρο στην περιφέρειά μας. Τελευταία χρονιά που είχε καταγραφεί ένα ύψος βροχής 84 χιλιοστά ένα τετραγωνικό μέτρο, έτσι για να το εκλαϊκεύσουμε λίγο, 84 τόνους νερό το στρέμμα είχε καταγραφεί το 2004. Το 24ωρο μεταξύ Παρασκευής προς Σάββατο, 12 η ώρα μάλλον της Παρασκευής με 12 η ώρα του Σαββάτου, είχαμε 96 χιλιοστά βροχής, δηλαδή 96 τόνους νερό το στρέμμα. Ξεκίνησαν τα φαινόμενα με βροχή όπως προανέφερα και συνεχίστηκαν μετά το μεσημέρι του Σαββάτου με ισχυρές χιονοπτώσεις σε υψόμετρα αρχικά άνω των 900 μέτρων. Mm-hmm. Κάποια στιγμή κατέβηκαν και λίγο πιο χαμηλά, αλλά επικράτησε το υψόμετρο από τα 1000 μέτρα και πάνω. Mm-hmm. Κυρίως στη δυτική πλευρά αντιμετωπίσαμε πολύ μεγάλα υψόμετρα βροχής. Στη δική πλευρά της περιφέρειας αντιμετωπίσαμε μεγάλα υψόμετρα χιονιού από τα ορεινά των Γρεβενών και τα ορεινά της Καστρουγιάς προς τον ομό Ιωαννίνων. Τα άλλα προβλήματα που είχαμε με τα καιρικά φαινόμενα ήταν κατολιστικά φαινόμενα που είχαμε στην παλιά Εθνική Οδό Κοζάνης Ιωαννίνων, που το Σάββατο είχαμε στην περιοχή Επταχωρίου μια κατολίσθηση και την Κυριακή μια κατολίσθηση κοντά στο φράγμα της Προμόρισσας. Αντιμετωπίστηκαν από τις τεχνικές υπηρεσίες της έδρας, γιατί είναι χώρος ευθύνης τους. Mm-hmm. Και μια κατολίσθηση στο δρόμο Νεστορίου Πεύκου, που αντιμετωπίστηκε και αυτή από τις υπηρεσίες. Δεν έχει ολοκληρωθεί από απομάκρυση των φερτών υλών που είχαμε από τα Πρανή. Θα ολοκληρωθεί αύριο, γιατί περιμέναμε λίγο να στραγγίσει, όπως λέμε, η περιοχή. Πάντως είδαμε ότι ήταν ένα, κύριε την Περιφερειάρχα, είδαμε ότι ήταν ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο. Καταρχήν σας είδαμε και ξημερώματα Κυριακής, Σαββάτου προκυριακής, μαζί με την Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς, την κυρία Κοζατσάνη, στην Κωτήλη, να προσπαθήσετε να κρατήσετε τους δρόμους ανοιχτούς. Ήταν ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο και συνεχίζει πάλι, δηλαδή με πλημμυρικά φαινόμενα, με χιονοπτώσεις, ειδικά στα ορεινά της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Ναι, δεν τελείωσε κύριε Βαγκαστά, για να σας πω και τελευταία για τα πλημμυρικά φαινόμενα που είχαμε. Λόγω του λιώσιμου του χιονιού σε μεσοσταθμικά υψόμετρα και το πολύ μεγάλο ύψος βροχής, είχαμε υπερχυλήσεις παραποτάμων του Αλιάκουνα. Mm-hmm. Είχαμε και το ίδιο το ποτάμι του Αλιάκουνα σε σημεία του Δήμου Αγροτουριστικού και του Δήμου Σιάτιστα στην περιοχή Αλιάκουνα, είχαμε υπερχύληση. Ένα πλημμυρικό φαινόμενο είχαμε στην περιοχή στα Αλωνάκια, στην Κοζάνη. Εκείνο το ρέμα το οποίο και τα προηγούμενα χρόνια είχε τα ίδια προβλήματα, το οποίο υπάρχει ένα έργο σε εξέλιξη από την ΠΕ Κοζάνη. Ναι, είδαμε στο και στην ηλεκτρονική εφημερίδα Κοζάνη.gr που πλημμύρισαν τα κημητήρια στα Αλωνάκια. Εκεί το έχουμε εντοπίσει το πρόβλημα και έχουμε προχωρήσει στη δημοκράτηση ενός έργου που θα λύσει το πρόβλημα αυτό, και στην περιοχή στο Αμοχώρι Φλωρίνες, το οποίο και οι υπηρεσίες της ΠΕ Φλωρίνες εκεί επιχείρησαν και αποσόβησαν το χειρότερο, δηλαδή να έχουμε ένα πλημμυρικό φαινόμενο. Είχαμε χωριά που έκλεισαν, δηλαδή ειδικά από το χιόνι και από άλλα προβλήματα που χρειάστηκαν παρεμβάσεις.
της περιφέρειας και των Δήμων για να ανοίξουν, για να μπορούν να μετακινούνται οι πολίτες. Μόνο στο ορεινό χωριό το Γράμμο είχαμε ένα θέμα, το οποίο για 24 ώρες ο δρόμος μεταξύ Λιανοτόπη και το χωριό Γράμμος που συνδέει, που είναι χωματόδρομος, επειδή δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα χιονιστικά τα απλά, απεστάλλει χθες γκρέιντερ, το οποίο είναι ειδικό όχημα, είναι ένα γκρέιντερ μεγάλο, το οποίο υπάρχει κάθε χρόνο μία σύμβαση με έναν ιδιώτη για το συγκεκριμένο δικό κομμάτι. Υπήρχαν και κάποιοι τουρίστες που διέμεναν εκεί πέρα στο ξενώνα του Γράμμου και χθες έγινε ο αποχιονισμός του δρόμου και μπόρεσαν και αυτοί να απομακρυνθούν. Μόνο αυτό το κομμάτι. Μόνο σε αυτό το κομμάτι υπήρξε ένα πρόβλημα, αλλά και έπρεπε να επιχειρήσει ειδικό μηχάνημα, γιατί δεν μπορούν τα χιονιστικά να επιχειρήσουν σε χωματόδρομους που υπάρχουν τα φορτηγά αυτά που βλέπετε με τις αλατιέρες. Ναι, ναι. Ιδιαίτερα προβλήματα δεν υπήρχαν, κύριε Παγκρατά. Υπήρχε πραγματικά ένας πολύ καλός συντονισμός μεταξύ των υπηρεσιών όλων του ΠΕΕΠΣΙΛΟΝ, της ΕΔΡΑΣ και των Δήμων, γιατί υπάρχει ένας συντονισμός. Πάντως είδαμε... Για να μπορέσουμε όπου υπάρχει το θέμα να επιχειρήσουμε είτε όλοι μαζί είτε ξεχωριστά και να εντοπίζουμε αμέσως τα προβλήματα. Και από τις αστυνομικές διευθύνσεις υπήρχε μια ιδιαίτερη κινητοποίηση. Είδαμε το Σαββατοκύριακο να είναι στους δρόμους αρκετά περιπουλικά για να εντοπίζουν τα προβλήματα που υπήρχαν είτε και από πλημμυρικά φαινόμενα, γιατί σπάσαν και πολλά αναχώματα στα περιμετρικά από τους δημόσιους δρόμους. Αυτό πρέπει να το ομολογήσουμε, και είχαμε και φαινόμενα να υπάρχει μεγάλη ποσότητα νερού μέσα στον άσφαλτο, αλλά υπήρξε μια πολύ καλή αντιμετώπιση και αυτών των φαινομένων. Και μέχρι το μεσημέρι χθες είχαν αποκατασταθεί όλα αυτά τα θέματα και από αύριο ξεκινούν και κάποιες παρεμβάσεις σε σημεία που εντοπίσαν οι τεχνικές υπηρεσίες των ΠΕΕΠΣΙΛΟΝ, που πρέπει να παρεύουμε τώρα για να μην έχουμε το επόμενο διάστημα. Μάλιστα. Τώρα τι λέει ο καιρός? Πάντως βλέπουμε ότι οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές. Ήδη σήμερα ήταν κλειστά και τα σχολεία του Δήμου Φλόρινας με απόφαση του Βασίλη Γιαννάκη. Αύριο έχουμε μία ώρα στο Αμίντιο με απόφαση του Άνθιμου Μπιτάκη. Ο καιρός ανοίγει τώρα, ή θα είστε σε ετοιμότητα και για τις επόμενες μέρες, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, γιατί έχετε και την πολιτική προστασία πλέον ως αρμοδιότητα, ως νέος Αντιπεριφερειάρχης? Από τα μετρολογικά δελτία που λάβαμε, κύριε Βακρατσά, δεν θα υπάρχουν φαινόμενα την επόμενη εβδομάδα. Απλά πρέπει να επιστήσω την προσοχή στο Παγετό, που σε ορισμένα σημεία του οδικού δικτύου ίσως να υπάρχει. Εκεί θα επιχειρήσουν ανάλογα το ποιος είναι υπεύθυνος για το οδικό δίκτυο σε ποιο σημείο, θα επιχειρήσουν οι αρμόδιοι, θα ρίξουν αλάτι. Δεν θα έχουμε ούτε βροχές ούτε χιόνια, τουλάχιστον για μία εβδομάδα από το δελτίο που λάβαμε σήμερα. Πάντως ο κρατικός μηχανισμός αλλά και ο μηχανισμός του Δήμου και της Περιφέρειας αντέδρασε άμεσα και δεν υπήρχαν τεράστια προβλήματα. Αντέδρασε άμεσα, γι' αυτό και δεν είχαμε προβλήματα, κύριε Βακατά, παρόλο το ότι, όπως επανέλαβα, είχαμε ιστορικά ύψη νεροποντής. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Πρώτη φορά είδαμε ιστορικό ρεκόρ βροχοπτώσεων στη Δυτική Μακεδονία. Και εσείς, επειδή είστε και αγρότης, νομίζω και έχετε μια εμπειρία, δεν έχετε δει τέτοιες βροχοπτώσεις που να μην σταματάει καθόλου η βροχή για μέρες. Όχι, όχι. Πραγματικά, κύριε Βακρατσά, είχαμε ιστορικό ρεκόρ και φάνηκε κιόλας από τα ρέματα τα οποία οδεύανε προς τα ποτάμια και φάνηκε κιόλας από το πώς συμπεριφέρθηκαν κάποιοι χήμαροι, αλλά ευτυχώς είχαν γίνει και κάποιες παρεμβάσεις μέσα στο καλοκαίρι από τις τεχνικές υπηρεσίες, έτσι ώστε να μην έχουμε προβλήματα σε οικισμούς. Κυρίως έγινε αυτές τις παραβάσεις κοντά και ήταν πολύ επιτυχημένες και σε σημεία του οδικού δικτύου τα οποία είχαν εντοπιστεί από τις υπηρεσίες και έπρεπε να γίνουν άμεσα κάποια τεχνικά έργα, τα οποία έγιναν το καλοκαίρι και απέδωσαν στην προχθεσινή αυτή ισχυρή νεροποντή. Όσον αφορά τις χιονοπτώσεις, στο δυτικό κυρίως κομμάτι της περιφέρειας αντιμετωπίστηκαν άμεσα και από τα συνεργεία της έδρας και των ΠΕΕΠΣΙΛΟΝ και των Δήμων. Επειδή είδαμε πάντως περιστατικά σε άλλες περιοχές της χώρας που υπήρχαν υπερχιλήσεις και λοιπά, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, πλημμυρικά φαινόμενα και χάθηκαν και ανθρώπινες ζωές,
να κάνετε μια έκκληση στους τηλεθεατές που μας βλέπουν ότι όταν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και να μην μετακινούνται άσκοπα για να μην έχουμε τραγικές εικόνες και στην περιοχή μας. Η πολιτική προστασία, το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας έβγαλε ανακοίνωση και πριν να ξεκινήσουν τα φαινόμενα αλλά και την ημέρα του Σαββάτου εξέδωσε ένα επίγον δελτίο τύπου προς όλα τα ΜΜΕ, ο οποίο επιστούσε την προσοχή στους πολίτες να μην γίνονται άσκοπες μετακινήσεις και να έχουν μεγάλη προσοχή κατά την οδήγησή τους. Εμείς θα ενημερώνουμε τον κόσμο όταν έχουμε τέτοια δελτία επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και ό,τι είναι δυνατόν, όπως προείπα, και χρειάζεται να βελτιώσουμε σε κάποια σημεία του οδικού δικτύου είτε κοντά σε οικισμούς, κάποια πρανή, κάποιους χυμάρους, κάποια βλάκια τα οποία οδεύουν το νερό σε ποτάμια. Ήδη ξεκινάμε από αύριο να το κάνουμε με τις τεχνικές υπηρεσίες των ΜΕ και της έδρας και θα είμαστε πάντα γρήγοροι για να μην υπάρχει κάτι το χειρότερο όπως είπατε και εσείς που είδαμε σε άλλες περιοχές. Αλλά πάντα πρέπει να υπάρχει και ατομική ευθύνη από τους πολίτες τον τρόπο που μετακινούνται όταν υπάρχουν τέτοια επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση και παρέμβαση. Είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία. Άλλωστε πλέον έχετε και την πολιτική προστασία και ειδικά τον χειμώνα που μας έρχεται θα αντιμετωπίσουμε καταστάσεις δύσκολες. Ας τις ελπίσουμε να είναι χωρίς προβλήματα. Το ελπίζω και εγώ κύριε Μπαγκρατσά και θέλω με την ευκαιρία να ευχαριστήσω για ακόμα μία φορά όλο το προσωπικό και των τεχνικών υπηρεσιών και των ανθρώπων οι οποίοι επιχειρούσαν με τα οχήματα σε όλη αυτή το 48ωρο που είχαμε την κακοκαιρία, οι οποίοι πραγματικά καταβάλλοντας μια υπεράσπιση προσπάθεια κατάφεραν στο να μην έχουμε σχεδόν καθόλου προβλήματα στην περιφέρειά μας. Σας ευχαριστώ και θερμά κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Καλή συνέχεια και κουράγιο σε εσάς και σε όλους τους συνεργάτες σας και τα στελέχη της περιφέρειας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.